Δεσμεύσατε. Πολύ μεγάλα κλειδιά. Γιατί από μένα αυτά να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε αυτό το τομέα όμως. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το πιστεύω να είναι ότι ο μόνος δρόμος είναι η σύμπαξη. Ο αποκλεισμός δημιουργεί ένα φάμε και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε λύση σε τόσο ζωτικά κοινωνικά προβλήματα. Τα προηγούμενα χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και με την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας για τους Ρωμά, αλλά και με την διασφάλιση σημαντικών χρηματοδοτήσεων 50 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 30 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής νέων πρότυπων καταβλισμών, να σταματήσει αυτή η γετοποίηση, να υπάρξει ουσιαστική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς βλέπουμε τώρα ότι μια από τις πρώτες πράξεις της νέας κυβέρνησης ήταν να καταργηθεί αυτή η ειδική γραμματεία. Δείχνει, αν θέλετε, και πόσο υποτιμά το ζήτημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι μέσα από την ειρηνική συνύπαρξη, μέσα από τα έργα υποδομής, μέσα από την διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής μπορούν να λυθούν και τα ζητήματα παραβατικότητας και τα ζητήματα αντιπαράθεσης πολλές φορές μέσα στις ίδιες τοπικές κοινωνίες. Και καλούμε και την κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι ένα πρόβλημα, γιατί και απαντείται μόνο στο περιφέρειο μας. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει και αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ανεπάρκεια πολιτικής απέναντι στους Ρωμά. Όπως πολλές φορές έχω δηλώσει, οι Ρωμά είναι Έλληνες πολίτες με ίσα δικαιώματα με όλους τους πολίτες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια σοβαρή αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι πιστεύω ότι αυτή εδώ η συζήτηση σήμερα και η εκδήλωση θα αποτελέσει μια σημαντική κουβέντα που θα υπάρχουν αποτελέσματα πάνω στα οποία θα πρέπει όλοι να πατήσουν. Θα συνεχίσω να είμαι παρέουσα. Θα έλεγα πολλά χιλιόμετρα να έχει διανύσει καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και τα προηγούμενα για το καλό των παιδιών Ρωμά στην εκπαίδευση. Αν θέλετε να προχωρήσω σε κάτι και να πω κάτι ακόμη, σήμερα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη διαπολιτισμική αγωγή και πώς έχει σχεδιαστεί το έργο μέχρι τώρα, αλλά και το νέο έργο που ετοιμάζουμε, τη νέα πρόταση, η οποία θα κατατεθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό το οποίο ήρθαμε εδώ και το οποίο καλούμε ουσιαστικά να παρουσιάσουμε είναι η μακρόχρονη εμπειρία που έχουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα διάμεσα. Εκείνο όμως το οποίο θέλουμε περισσότερο να τονίσουμε είναι τις επιτυχίες αφενός και αφετέρου τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε στο έργο και να παρουσιάσουμε και τον καινούριο σχεδιασμό ουσιαστικά που έχουμε για αυτό το πρόγραμμα. Θα μάθουμε εκπαίδευση και θα ήρθα εδώ για να παρουσιάσω την προσπάθεια που έγινε στη Θεότητα σε έναν δύσκολο καταβλισμό, στην καταβλώβηση, τα αποτελέσματα και τη συστημική πλέον αντιμετώπιση που είχε αποτελέσματα μέσα από το ρόλο του στελέχου της εκπαίδευσης, αλλά και το ρόλο του συνεργάτη του Πανεπιστημίου και του δάσκαλου, ο οποίος μοχθεί και καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος που είναι εκπαίδευση και ένταξη των μαθητών. Εμείς θα πούμε κάτι άλλο. Θα πούμε ότι μέχρι το 2016 που το έργο δεν είχε να σταματάει και να ξεκινάει όπως λέμε εμείς συνεχώς, αθρηστικά είχαμε 42.000 παιδάκια, αθρηστικά επαναλαμβάνω για 5 χρόνια, στα σχολεία της Ελλάδας. Αυτό δείχνει τη θέληση των παιδιών, των γονιών τους, αλλά και των τοπικών κοινωνιών όταν ευαισθητοποιούνται και όταν επιμορφώνονται όπως θα πρέπει. Επειδή είναι μια λέξη ξενόφερτη, όλος ο κόσμος μας ξέρει ως Τσιγκάνους, Αφίγκανους και Γύφτους. Να μην κρυβόμαστε. Με τον όρο Ρωμά είναι ξενόφερτο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει από την πρώην Ιουγκοσλαβία,
τα Βαλκάνια. Εμείς μιλάμε για τους Έλληνες δρομάκηδες, χωρίς να συμβαίνει μια ανάπτυξη στους ανθρώπους που μιλάνε. Όποια ιδιότητα να είναι καταγωγή μας. Το βασικό θέμα είναι αυτό που έχουμε διαπιστώσει και διαπιστώνει κάθε μέρα είναι το εξής. Ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα και να υπάρχει πρόοδο γενικά στην κοινωνία. Σήμερα με τον όρο Ρωμά ή Τσιγκάνης, όπου και να ρωτήσετε, μόνο κακά θα τους πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Βασιλείας για την δουλειά που κάνουμε σήμερα, τον κύριο Τατζούλη και την κυρία Κολακάκου, για να ρωτήσουμε τα προβλήματα των νέων Τσιγκάνων. Στην Καλαμάτα, στην Μεσσηνία και ιδιαίτερα σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα θα τα φέρουμε στην Ελλάδα. Τώρα είσαι από τα πούμε. Θα τα πούμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο. Σα βοηθάνε κάποιες τέτοιες δηλώσεις εσάς. Πιστεύουμε πως μας βοηθάνε για να γίνουμε να ενσωματωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην κοινωνία. Είμαι εδώ πέρα, βρίσκομαι εδώ πέρα με τον γνώστη της κυρίας Δημάσου. Είναι μια ημερίδα ευαισθητοποίησης, όχι μόνο για το στόμα, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, αλλά πρέπει να είναι και ένα πρόβλημα του χώρους. Γιατί το πρόβλημα του Ρωμά δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο το στόμα, είναι ένα πρόβλημα που δεν εξυπηρετεί κανένα. Δεν εξυπηρετεί την κοινωνία του 2019, δεν εξυπηρετεί την Ευρώπη του 2019 και είναι μια ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε άνατο σε όλα σε Ρωμά, κατά την κοινωνική καταγωγή. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ευαισθητοποιείται η κοινωνία για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε αυτού του ανθρώπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αναφέρει το πρόεδρο στην προηγούμενη διοίκηση τη περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου είχε γίνει και η έγκριση για τη στρατιοργάνωση. Ευχαριστούμε βέβαια θερμά και την νυν περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα σας πει πολύ αναλυτικά όλα τα σημεία αυτών που κάναμε και της πολιτικής που φτιάξαμε, αλλά περισσότερο γιατί έχω μια αγωνία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχής, ούτε με το ότι δύο μέρες μετά την ανάληψη της νέας κυβέρνησης των καθόντων της, ότι κατήργησε την ειδική γραμματεία, αλλά ούτε για αυτό που άκουσα. Ως ερευνητισμό από την κυρία Υφυπουργό, διότι μιλάει, άντε πάλι από την αρχή, θα κάνουμε νέο σχέδιο ολοκληρωμένο για την κοινωνική ένταξη στο Ρωμά, ενώ υπάρχει σχέδιο ολοκληρωμένο για την κοινωνική ένταξη στο Ρωμά, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.